παρακαλώ να έρθει στο ρηγιατικό κυνηγωνία. Από τη Γεωργία, ο Τζόνι ο Τωράτσε. Το καλοκαίρι στο Θερμόμενο, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στον Ολίμιτς 24. Είδαμε εκπληκτική πυγμαχία απέναντι στον Λουκάτο Μπρίσβεκ από την Πολωνία που γυμνάζεται στους Fighters και σήμερα είναι εδώ για να αντιμετωπίσει το μοναδικό μονόχειρα πυγμάχο στον κόσμο που έχουμε τη τιμή να αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα. Επέστρεψε από την Αγγλία πριν 2 χρόνια και έγινε η ψυχή του Ολίμιτς. Παρακαλώ να έρθει στο ρινγκ για την Ελλάδα και για την πλεγωνία. Ο Βαγγέλης, ο The Magic One, Χατζής. Ο Βαγγέλης ο Χατζής για την είσοδό του και μας συγκίνησε και τη φωνή του αείμνηστου του στράτου του Διονυσίου. Χάρηκε και ο κύριος Σύμβριος με αυτή την επιλογή. Θα περάσω στην παρουσίαση 2 απίστευτων πυγμάχων. Ο μαχητής στην κόκκινη γωνία από το Gladiator Team του Σφυρίδη, του Νικού και Ανδρεαδάκη Σταύρος επίσης προπονητές του. Με 26 αγώνες στο ενεργητικό του, 18 νίκες, 6 νοκάουτ. Ο Τζόνι, ο Τωράτζε, από τη Γεωργία. Ο πυγμάχος μας στην πλεγονέα. Γυμνάζεται στο Βυζαντινό, Target Sport Club, του Χρήστο του Γάτσι, μαζί με τον Πέτρο το Χασάβη και τον κύριο Τσέλιο. Σήμερα και είναι πολύ συγκινημένος γι' αυτό. Είναι κοντά μας και ο Άγγλος, ο μεγάλος προπονητής, Τόμρι Όουεν. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Ο κύριος Όεν είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την πυγμαχία όταν έχασε την κόρη του σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, γνωρίζοντας το Βαγγέλη, το Χατζή, άλλαξε γνώμη και συνέχισε τη διαδρομή του. Και άλλαξε και η ζωή του αθλητή μας. Είναι σήμερα εδώ για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην ομάδα του, ο κύριος Κακαβάς από τη Φύσιο Τεκ, ο χειροπράκτης μας, συνέβαλε καθοριστικά. Ο κύριος Στεφανίδες στα αδέρφια, Φώτης και Παναγιώτης από τη Health Lab Physio. Q&T Εμίλιος για Τζόγλου τα συμπληρώματα. Πυγμαχικός εξοπλισμός Πεσάνη και Root Boys. Φυσικά όμιλος ιατρικού. Στέλιος Βελκόπουλος, μασάζ. Κάτοχος, να επισημάνουμε, και πρόσφατα της επαγγελματικής κάρτας ABU. Ευχαριστούμε τον κύριο Στεφανόπουλο γι' αυτό. Με 4 αγώνες στην πυγμαχία, 3 νίκες. Ήτα. Προήλθε μάλιστα από διάσης, εσύ το θυμάστε, στο Τάικβοντο την προηγούμενη φορά. Ήρθε και έπαιξε παρόλα αυτά, σεβάστηκε το κοινό που αγαπάει τόσο πολύ και τη διοργάνωση. Είναι 27 χρονών. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για αυτή τη μεγάλη ψυχή. Βαγγέλης, The Magic One, Χατζής. Καλή τύχη και στους δύο, ο αγώνας μόλις ξεκινάει. Main fight. Η μεγάλη αναμέτρηση που όλοι περιμέναμε, Βαγγέλης Χατζής από Βυζαντινό Target Sport Club απέναντι στον Τζόνι Τωράτζε από Σφυρίδης Club και προπονητές τον κύριο Σφυρίδη με τον Σταύρο Ανδρεαδάκη.
Μια αναμέτρηση που όλοι περιμέναμε ανυπομονησία, γιατί εδώ έχουμε με το μοναδικό παγκοσμίως μονόχειρα πυγμάχο, Βαγγέλη Χατζή. Τα ανεξάρτητα αποθέματα ψυχής, Χρήστο, είναι σύμβολο υπερηφάνειας και πραγματικά δύναμης ψυχής. Πάμε λοιπόν στον αγώνα. Ξεκίνησε ο Βαγγέλης Χατζής με ανάποδη γκάρτ, κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Τώρα γυρίζει στην κανονική γκάρτ, βάζοντας το μπροστινό του χέρι το αριστερό. Προσπαθεί και να κλείσει αποστάσεις, να δουλέψει στη μέση του. Το Ράτζε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός τεχνίτης δεξιογκάρτης, με πολύ καλή κίνηση ποδιών. Και ένας αλτής που, όπως βλέπουμε τώρα, χτυπάει πάντα φεύγοντας. Είναι χαρακτηριστικό της καλής τεχνικής του κατάρτισης. Χατζής τον κλείνει στη γωνία και εκεί θα δουλέψει μεσαία και κοντινή απόσταση, που είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Και μπήκε κατευθείαν έτσι στο ζουμί από τον πρώτο γύρο. Μπήκε επιθετικά ο Βαγγέλης. Βαγγέλης Χατζής, που στην προετοιμασία του τον βοήθησαν τα μέγιστα ο αθλητίατρος και χειροπράκτης Γιώργος Κακαβάς με την εταιρεία του Physiotech. Επίσης ο Φώτης ο Παναγιώτης Στεφανής με το Health Lab Physio Sports Center, που ουσιαστικά είχε αναλάβει τα εργομετρικά του και την προπονησιολογία του, δηλαδή το προπονητικό πλάνο του Βαγγέλη Χατζή. Και βέβαια με προπονητές του Βυζαντινού, τον Χρήστο Γάτση, τον Γιώργο Τσέλη, τον Πέτρο Χαζάπη, που βρίσκονται και στη γωνιά και τους βλέπουμε. Και να συμπληρώσουμε ότι πολύ και πάρα εξαιρετικό σημαντικό ρόλο είχε ο κύριος Βελκόπουλος με το θεραπευτικό μασάζ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Βαγγέλη, καθώς τα φορτία, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, πέφτουν όλα στο ένα χέρι. Και εδώ καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι αυτός ο αθλητής να αποκατασταθεί και να μπει την επόμενη μέρα στην προπόνηση. Είδαμε τώρα ένα μπάσιμο του Βαγγέλη Χατζή και ο Τωράτζε με πάρα πολύ ωραία κίνηση και παρέ πέρασε το κροσέ του. Πολύ ωραία σκύβα από το Τωράτζε πάνω στο αριστερό κροσέ που επιχείρησε ο Χατζής. Πολύ ωραία τώρα σκύβα από τον Βαγγέλη Χατζή. Πολύ ωραία κίνηση με βήμα πίσω και ταυτόχρονη βοήθεια από τη μέση. Εδώ να πούμε ότι είδαμε και τον coach, τον πρώτο coach του Βαγγέλη όταν ζούσε στην Αγγλία, τον Owen Comprey, που ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε μαζί του για τα 6 χρόνια που έμεινε στην Αγγλία με την πυγμαχία. Αριστερό δεξί από τον Χατζή, διπλό αριστερό τζεπ, προσπαθεί να φτιάξει την απόστασή του και να μαζέψει σημεία. Βλέπουμε πολύ ωραία κίνηση από το Ράτζε. Αυτό πήγα να πω, Χρήστο, πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κίνηση του Ράτζε. Είναι πολύ καλός πυγμάχος. Γλιστράει κυριολεκτικά από τις γωνίες. Τον είχαμε δει και στο No Limits 24, ακριβώς το προηγούμενο καλοκαίρι. Μας είχε εντυπωσιάσει τότε πρωτοεμφανιζόμενος και γι' αυτό επιλέχθηκε να παίξει αυτό το main fight σήμερα. Όπως πάντα, δεν χάνω κανένα. Πάντα παρόν. Εγώ. Για μένα είναι από τους καλύτερους προμότερ που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πάντα έχει θέαμα, πολύ ξύλο και περνάμε ωραία. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος, 4 γύροι των 3 λεπτών. Ένα κλασικό πυγμαχικό παιχνίδι στα 72 κιλά. Οι οδηγίες που δόθηκαν και στους δύο πρωταθλητές. Και να πούμε, Χρήστο, ότι το main event είναι και διεκδίκηση τίτλου και ζώνης No Limits. Μετά από 4 πετυχημένες εμφανίσεις του Βαγγέλη Χατζή. Βαγγέλης Χατζής προσπαθεί να σπάσει την απόσταση. Είδαμε τώρα πολύ ωραία το αριστερό του κροσέ. Αλλάζει πάλι γκάρτ, βάζει το αριστερό του πίσω. Γίνεται δηλαδή δεξιό γκάρτης. Αλλάζει εκ νέου γκάρτ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στον αποσανατολισμό του Τζόνι Τωράτζε. Απ' την άλλη, ο Τζόνι Τωράτζε δεν πτωείται. Πολύ ωραίο πέρασμα. Πολύ ωραία αριστερή κόντρα από τον Τωράτζε. Και τώρα κοντινή μάχη. Περνάει ο Χατζής στα χτυπήματά του. Και είδαμε και τη γωνία του Τωράτζε, τον Νίκο Σφυρίδη, ένας καταπληκτικός προπονητής και με καριέρα αθλητή. Νίκος Σφυρίδης και Σταύρος Ανδρεαδάκης, άλλος εξαιρετικός προπονητής και πυγμάχος της Δραπετσόνας, με προπονητή τον κύριο Παπαϊωσήφ. Απ' την άλλη, να γυρίσουμε λίγο στους προπονητές του Βαγγέλη Χατζή, να αναφέρουμε ότι ο Κόμρι ήρθε αποκλειστικά για αυτόν τον αγώνα, να είναι κοντά στον αθλητή. Στον αθλητή που πίστεψε και τον έβαλε να κάνει πυγμαχία. Ναι, ήταν τότε που στα 20 του ήταν στην Αγγλία. Και να σε ρίξει, συγγνώμη Γιώργο, τώρα ναι, το Βαγγέλη Χατζή.
Ο οποίος Κόμπρι, μην ξεχνάμε, στα 20 του, όταν ο Βαγγέλης βρισκόταν στην Αγγλία, για 6 χρόνια ουσιαστικά τον άνδρωσε και τον έβαλε στη μαχία. Το έβαλε τις βάσεις και σήμερα είναι μαζί του. Πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τον Έλληνα πρωταθλητή. Να είναι στη γωνία μαζί με τον Πέτρο Χασάπη, τον προπονητή που δουλεύει αυτή την περίοδο κυρίως μαζί με τους υπόλοιπους προπονητές του Βυζαντινού Τάργκετ Sport Club. Προσπαθεί πάλι να σπάσει την απόσταση ο Βαγγέλης Χατζής, αριστερό-δεξί. Μάλλον δεξιά-αριστερό, καθώς είναι δεξιογκάρντης από τον Ράτζε. Κάνει ένα πρόβλημα με πολύ ωραία κίνηση μέσης, κάμψη, στροφή, αποφυγή. Και ένα σερί τώρα με δεξιά-αριστερό, κρόσε από τον Χατζή. Εδώ βλέπουμε ο Χατζής συνεχίζει και ανεβάζει την απόδοσή του. Χαρακτηριστικό της καλής φυσικής του κατάστασης. Πολύ καλό conditioning από τον Βαγγέλη. Και από κοντά, ένα φανταστικό πέρασμα, τρομερό πέρασμα. Φοβερά χτύπημα και σφυρίλ. Εδώ κυριολεκτικά τον σφυροκοπάει. Πέρασε τώρα, είδαμε ακριβώς πάνω στο γύρισμα, στο παρέ που γύρισε το Ράτζε. Πέρασε πολύ έξυπνο ο Βαγγέλης Χατζής το αριστερό του uppercut. Ανανεωμένος ο Βαγγέλης στην τακτική του, ο Βαγγέλης ο Χατζής. Αλλάζει τις γκάρ του ανά πάσα στιγμή. Και απίστευτο κορακόρ, Χριστό. Από κοντά είναι αχτύπητος, δεν πλησιάζεται. Σπάσιμο της μέσης, καταπληκτικό. Ένα σερί πάλι από τον Χατζή. Πολύ έξυπνα ο Ράτζε τον αδειάζει. Τέλος του δεύτερου γύρου. Αναλάβαμε την προετοιμασία του Βαγγέλη και στον προηγούμενο αγώνα. Με ένα τραυματισμό που είχε στον αγώνα. Πήγαν όλα καλά. Νομίζω ότι είναι έτοιμος σήμερα για τον αγώνα. Είναι πανέτοιμος και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί η χειροπρακτική βοηθάει τους αθλητές και πολύ γρήγορα, αλλά τους βοηθάει σε κάθε επίπεδο. Βοηθεί έξω, second shot. Τρίτος γύρος από τους τέσσερις της σπουδαίας αυτής επαγγελματικής αναμέτρησης για τη ζώνη No Limits. Χρήστο, εγώ είδα ότι το μισό χέρι του Βαγγέλου Χατζή κάνει δουλειά κυριολεκτικά. Εγώ είδα, πιθανό να είδα και ένα μικρό, θα έλεγα, να τολμώ να πω, ένα γκροκί απέναντι στον το Ράτζε, το οποίο το κατάπιε στην διαλεκτό μας και ξαναεπανήλθε. Πολύ καλός αθλητής ο το Ράτζε. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Βλέπουμε πολύ ωραία είσοδο με δεξιά-αριστερό από τον αθλητή του Σφυρίδη και του Ανδριαδάκη. Δεξιά-αριστερό. Ωραία κίνηση με αποφυγή της μέσης προς τα πίσω από τον Τζόνι το Ράτζε. Πάρα πολύ ωραία ταυτόχρονη άμυνα από τον Βαγγέλη Χατζή. Προσπαθεί να φτιάξει και την απόστασή του, δουλεύοντας περισσότερο το τζέπ του, έχοντας αλλάξει πάλι γκάρτ. Εδώ είδαμε ότι ουσιαστικά ο το Ράτζε λίγο προσανατολίστηκε, γιατί γλιστρούσε. Ο διαιτητής τον μετράει. Το προαναφέραμε ότι ο διαιτητής είναι αυτός που κρίνει αν θα πρέπει να σταματήσει ένας αγώνας για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν μπορεί ο αθλητής να ξαφνικά να σταματήσει. Είναι λόγος ποινής και αυτό συνέβη και τώρα. Ανοιχτό αριστερό κροσέ από τον Ράτζε πάνω στην άμυνα του Χατζή. Κυριολεκτικά προσπαθεί να τον στήσει Χρήστο Βαγγέλη, τον αντιπαλό του. Του κλείνει τις γωνίες, ένα πάρα πολύ καλό και πετυχημένο σερί με 7-8 χτυπήματα uppercuts από τον Χατζή. Χαμόγελα και από τους δύο, νομίζω ότι το ευχαριστούνται κυριολεκτικά, έτσι, και οι δύο, και αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή την αναμέτρηση. Πολύ ωραίο το escape από τον Ράτζε και κατευθείαν μπάσιμο με τριπλό συνδυασμό. Πολύ ωραία αναμέτρηση με πολύ υψηλό ρυθμό. Είδαμε τώρα ένα παρέ και ταυτόχρονα δεξί κροσέ από τον το Ράτζε. Ωραία κίνηση ο το Ράτζε. Χατζής κλείνει πάλι στα σκηνιά τον το Ράτζε, ο οποίος δείχνει ότι στη μεσαία και κοντινή απόσταση έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα σαφώς. Καθώς είναι ένα αθλητής που βλέπουμε κυρίως κινείται μεσαία και μακρινή απόσταση. Από κοντά και κυρίως όταν είναι σε εξόδο, δηλαδή με βήματα πίσω. Χαρακτηριστικό δείγμα της καλής τεχνικής κατάρτισης του Ράτζε. Απ' την άλλη ο Χατζής το έχει καταλάβει, κλείνει τις γωνίες του το Ράτζε και προσπαθεί εκεί να δουλέψει τα κορακόρ του. Καταπληκτική κίνηση από τον Βαγγέλη. Πίσω το σπάσιμο της μέσης και τέλος του γύρου.
I was invited by my student to come over to the show to watch him fight for a title, and I was honored that he chose me to come over. I believe in him as a fighter, because when he came to England and trained with me, he showed a lot of courage, a lot of will, and from that I took him under my wing, and I just put everything I can in him, and he listened and learned. And he had a few fights in England and did really well. And when he came over here and says he's had a few fights in boxing, I was really proud of him for what he did. Τέταρτος και τελευταίος γύρος, No Limits ζώνη, No Limits 26, στάδιο του Έσπερου, η σπουδαία επαγγελματική διοργάνωση No Limits. Μπαίνει τελική ευθεία, πολύ ωραία στιγμή, οι δύο αθλητές αγκαλιάζονται, δεν έχουν άλλωστε τίποτα να χωρίσουν. Αυτά είναι και τα όμορφα του αθλήματος. Και αυτοί είναι και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το τελευταίο γύρο. Δεξί, αριστερό, δεξί. Κροσέ, είδαμε τώρα ένα αριστερό. Κροσέ, πάνω σε έξοδο. Πολύ ωραία, απίστευτο άδειασμα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Δουλεύει τώρα τη μέση του ο Βαγγέλης Χατζής. Πολύ ωραία βήμα πίσω. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Αριστερό ψηλό uppercut που σηκώνει ο Χατζής. Βήμα πίσω, έκανε πολύ ωραία αποφυγή το Ράτζε. Με ένα σερί τώρα προσπάθησε. Με αριστερό δεξί. Κανένα πρόβλημα. Έχει σηκώσει αμυνές στο Χατζής. Δουλεύει τώρα το αριστερό του direct. Και περνάει αριστερό άμπρικα, τσικώνει κατευθείαν αριστερό κροσέ. Πραγματικά πολλά τα χτυπήματα από το Βαγγέλη. Πολλά. Μεσαία κοντινή απόσταση, είναι ασταμάτητος. Προσπαθεί να το κλείσει πάλι. Σε μια αγωνία όπως τώρα και δουλεύει. Καταπληκτική δουλειά αυτή που γίνεται στο διεθνό Target Sport Club στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και βλέπουμε τώρα το σερί τώρα από τον Χατζή. Είναι εκτός ρίγκο το Ράτζε. Κανένα πρόβλημα, απλά ήταν ένα γλίστριμα. Είδαμε όμως ταυτόχρονα το πόσο ωραία μπήκε ο Χατζής με uppercut και κροσέ επαναλαμβανόμενα. Εμένα μου άρεσε, Χρήστο, και η βοήθεια της αντίπαλης γωνίας να βάλουμε τον αθλητή πάλι μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό είναι και το μήνυμα. Ηθική και άμυλα. Πάνω απ' όλα. Ένας μικρός τραυματισμός στον Τωράτζε κατά την έξοδο του από το ρινγκ. Δεν νομίζω να έχει τίποτα σπουδαίο. Τελειώνει άλλο το αγώνα, το ξέρει. Θέλει να διεκδικήσει και αυτό στη ζώνη. Είναι μια ζώνη πολύ σπουδαία. Οπότε είναι ένας αγώνας χωρίς αύριο. Όποιος κερδίσει παίρνει και τη ζώνη. No limits. Αριστερό δεξί. Ένα σερί τώρα με 7-8 χτυπήματα σερί από τον Βαγγέλη Χατζή. Ασταμάτητος ο Βαγγέλης, ασταμάτητος. Πολύ σωστά ο διαιτητής του αγώνα. Επαναφέρει σε αρχική θέση τους δύο πυγμάχους. Αρχίζει κατευθείαν τη δουλειά. Βλέπουμε ο Βαγγέλης Χατζής και ανταποδίδει ο Τωράτζε. Και τελειώνει ο αγώνας. Εξαιρετική αναμέτρηση, εξαιρετική εμφάνιση και από τους δύο αθλητές. Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ασφάλεια αγώνων Target Security. Πολύ όμορφα highlights. Και βλέπουμε εδώ τα σερί του Βαγγέλη Χατζή. Σήκωσε εδώ πολύ ωραία αριστερό uppercut και μετά αριστερό κροσέ. Το Ράτζε, ο οποίος είναι ένας αθλητής που σίγουρα θα διακριθεί στο μέλλον, θα το ξαναδούμε και σε επίπεδο αγώνων No Limits, ενδεχομένως να έχουμε και ένα rematch για αυτή τη ζώνη.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες των μαχητικών αθλημάτων, No Limits 26 από το στάδιο Έσπερος, The Magic One, γεια σας από τον Γιώργο Περιάλη και τον Χρήστο Γάτση, γεια σας. Ο αθλητισμός στη χώρα, όχι μόνο η πυκμαχία ή τα δυναμικά αθλήματα. Καταρχήν θα φωνάξω στο ρινγκ τον εκπρόσωπο του ομίλου Γεωργόπουλου και μέτοχο στον όμιλο, κύριο Γιώργο Ρογδιανάκη, για την απονομή χρυσός χορηγός της βραδιάς, και τον εκπρόσωπο του Δήμου Καλλιθέας, αντιπρόεδρο του πρότυπου Ιδιοτροφείου, τον κύριο Θεόδωρο Χαριτίδε. Επισημάνω επίσης ότι όπως με ενημέρωσε μόλις ο supervisor κύριος Γιώργος Περιάλης, τα δύο μετρήματα θεωρούνται μη γενόμενα που έγιναν. Έτσι έκρινε ο supervisor και οι κριτές. Και ζήσαμε μεγάλη στιγμή σήμερα, απίστευτος αγώνας. Και σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση των κριτών. Και ο μαχητής που θα φορέσει τη ζώνη του μεγάλου Αλεξάνδρου στη μέση του. Πλεγόνια! Βαγγέλης! Βαγγέλης! Σας ευχαριστώ όλους από την καρδιά μου, την Γεωργιά την Πιτάκου που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία, τον Τζόνι τον Ντοράτσε, γιατί είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος, από τους καλύτερους που έχω παίξει στην Ελλάδα, και αν κάποια στιγμή θέλει να ξαναπαίξουμε θα είναι χαρά μου να προετοιμαστούμε και οι δύο καλύτερα και να ξαναπαίξουμε. Είναι παιχτάρα μεγάλη και το αξίζουν. Μπράβο τους. Και που ανέβηκε και έπαιξε τελευταία στιγμή. Έτσι είναι οι μαχητές. Και όχι στα λόγια και σε όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο τον Φασάπη, τον Χρήστο τον Γάτση, τον Γιώργο τον Τσέλη, όλους τους χορηγούς μου, την QNT, την Περσιλιακίνα, την Περσάνη, τον κύριο Γιώργο Κακαβά, τον χειροπράκτη μου, τον Στέλιο τον Βελικόπουλο για τα μασάζ μου, τη Ruth Boys για τα σορτσάκια μου. Θέλω να πω ότι η νίκη μου είναι αφιερωμένο στον άνθρωπο που έφυγε άδικα, στον Δημήτρη Κρανιωτάκη. Εγώ είμαι εδώ με αυτή τη ζώνη, έχω προσπαθήσει πολύ στη ζωή μου για να την πάρω. Είμαι πολύ χαρούμενος που την έχω κοντά μου και θέλω να πω και σε ένα a big thank you to my coach from England, Owen Combre, who is here and he helped me all them years as well. A big thank you to everyone. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Σας αγαπώ πολύ και συνεχίζουμε δυνατά για επόμενους πιο δυνατούς στόχους. Ευχαριστώ. Μεγάλη προσωπικότητα της διεθνούς μαχητικής σκηνής. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ. He is the winner and he is so emotional that you are here today for his fight. How do you find Greece?
did very well. You proved yourself to me. You're very well. Είναι πραγματικά πολύ χαρούμενος για την νίκη. Και θέλω να πω επίσης και για τους τελευταίους δύο αγώνες ότι ο Πέτρος ο Χασάπη και ο Χρήστος ο Γάτσης με έχουν στηρίξει όσο κανείς άλλος και θέλω να τους πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου και οφείλω ένα πολύ μεγάλο μπράβο που έχω φτάσει μέχρι εδώ σε αυτούς. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο. Τζόνι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με έχεις εντυπωσιάσει από το καλοκαίρι που σε είδα για πρώτη φορά. Έχεις σπουδαία, πραγματικά πυγμαχική κατάρτιση. Είσαι εξαιρετικός μαχητής. Και σύντομα, πάλι ξανά στον Ολύμπιο.